Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Πάμε, Βαγγέλη, και εσύ πίσω από την κάμερα. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Fit Me Up εδώ πέρα στο Mad TV. Είμαι η Αθήνα Κλήμη. Μαζί μας πάντα είναι η Βιργινία Δικαιούλια. Είναι νοητά, θα το πω εγώ, γιατί είναι λίγο αδιάθετη και σήμερα. Όμως ελπίζουμε να έρθει πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, πριν πάμε και δούμε τα θέματα μας για σήμερα, τα οποία είναι αθλητικά, έχουμε καλεσμένο, γενικά θα γίνει ένας χαμός, θέλω να σας πω ότι ανεβάζουμε τέλειο content στα social του Mad TV, γι' αυτό συντονιστείτε. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, παντού. Και εννοείται στο mad.gr για να μαθαίνετε όλα τα σουσού και τα τσάγια, τα νεάκια της εβδομάδας. Και εννοείται τα πάντα για τα reality και τα μουσικά νέα. Μην το χάσετε, παιδιά, αυτό οπωσδήποτε. Και νομίζω τώρα που τα είπα όλα, είναι η ώρα και η στιγμή να πάμε σε μια αγαπημένη μου ενότητα που η Βιργινία θα ήθελε πάρα πολύ να είναι εδώ πέρα να ακούσει. Θα κάνω όλες και είναι εδώ. Βαγγέλη, κάνε μου κοντινό, σου παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε, Βιργινία μου, τα αθλήματα που δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχουν. Ξέρω πόσο αντελούλο ακούγομαι αυτή τη στιγμή ότι μιλάω σε άλλο άτομο, αλλά θέλω να νιώθω ότι έχω μία παρέα μέχρι να έρθει ο καλεσμένος μας. Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το limbo skating. Και εσείς ακροατές μου και τηλεθεατές μου, θέλω να μάθετε τι είναι το limbo skating, το οποίο είναι ένα άθλημα στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα στη φάσα, φοράνε πατίνια και ο στόχος τους είναι να περάσουν κάτω από τα εμπόδια χωρίς να κουμπίσουν. Είναι το, παιδιά. Εγώ θέλω να πάω να το κάνω σίγουρα. Θέλω να μαζευτούμε να πάμε. Μου φωνάζουν και από πάνω ότι θέλω να πάνε οπωσδήποτε. Παιδιά, πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ψηλούς ανθρώπους, εγώ έχω να πω. Μου επιβεβαιώνουν από την κάμερα από πίσω. Η Βιργινία δεν έκανε κάτι τέτοια στο Survivor, αλλά χωρίς να τσουλάει. Δεν έπεφτε κάτω από κάτι περίεργα πράγματα, τα θυμάστε. Αυτό με τα πόδια πώς θα να δοκιμάσω. Ή θα πάθω κανά, ή θα μάθω τίποτα. Έκανα μπαλέτο παλιά, με ρωτάνε από πάνω αν είμαι ευλής. Δηλαδή πας τύπου έτσι και πέφτεις από κάτω. Δεν γίνεται, πρέπει να κάνεις ρυθμική. Θα μείνω στον τόπο, παιδιά, φωνάξτε μου ένα γιατρό. Βαγγέλη, θες να πάμε σε ένα break? Πάμε σε break, παιδιά, συγγνώμη. Επιστρέψαμε φιλαράκια μου, φίλοι και τηλεθέτες εδώ πέρα στο Fit Me Up. Αθηνά Κλήμη μαζί σας. Όπως είπα και προηγουμένως, για όποιον συντονίστηκε τώρα, η Βιργινία μας είναι λίγο αδιάθετη και σήμερα, αλλά θα έρθει πάρα πολύ σύντομα εδώ στην παρέα μας. Θα έρθει και ο καλεσμένος μας σε πολύ πολύ λίγο να μου κρατήσει συντροφιά, που είναι από το χώρο του kickboxing. Σωτηρία δεν έχω, εγώ σήμερα το έχετε καταλάβει, γιατί θα μου είπαν ότι θα κάνουμε και κάποιο challenge λογικά μετά, οπότε δεν μας βλέπω πολύ καλά. Μου είπαν ότι θα μάθω kickboxing. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Μέχρι όμως να γίνω professional στο kickboxing, θέλω να πάμε και να δούμε τα wellness tips που μας λέει συνήθως η Βιργινία. Σήμερα θα πω εγώ στην υποτιθέμενη Βιργινία που έχω δίπλα μου. Θα είμαι λίγο ντελούλη, παιδιά. Θα μιλάω σήμερα στο πουφ. Βιργινία μου, σήμερα θα δούμε τι είναι η κουνουπιδοσαλάτα. Όπως θα δούμε και μαζί σας, τηλεθεατές μου, γιατί αυτή είναι η κουνουπιδοσαλάτα. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα στο σπίτι. Όμως το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι ότι είναι ελαφριά, είναι νόστιμη, γιατί παιδιά μας νοιάζει να είναι και κάτι ελαφρύ και κάτι νόστιμο. Είναι λίγο πικάντικη, που εμένα τα πικάντικα κάπως λίγο μ' αρέσουν, και μπορούμε να την εμπλουτίσουμε με ό,τι μας ευχαριστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται και food wasting, γιατί μπορούμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε από το σπίτι μας, μπορεί να μας έχει περισσέψει. Και τώρα που πέρασα και την οικολογική μου διάθεση και βιωσιμότητα, θέλω να σας πω ότι τελικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι σίγουρα το κουνουπίδι, μία πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη, μία σκελίδα σκόρδο, μαύρη σταφίδα, κάπαρι, ραπανάκια, μαϊντανό, λεμονοχυμό και ελαιόλαδο. Αλλά όπως σας είπα, μπορείτε να βάλετε και άλλα πράγματα, μπορεί να σας έχουν περισσέψει και να την εμπλουτίσετε. Εμένα μου αρέσει, το κουνουπίδι δεν μου αρέσει τόσο πολύ που με ρωτάνε από πάνω. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ ο μαϊντανός. Τρελαίνομαι, αν και χαλάει πολύ εύκολα. Πρέπει να τον έχετε στο ψυγείο και να το χρησιμοποιήσετε σύντομα. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ τα ραπανάκια. Αν υπάρχετε κι άλλοι εκεί πέρα που σας αρέσουν, να μας στείλετε τα μηνύματα στο Instagram, στο Mad κάτω Παύλα TV, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και wellness tips για τις ιδιότητες του κουνουπιδιού και του μαϊντανού και άλλων τροφίμων και πράσινων ειδών που αξίζει.
Βαγγέλη, εσύ που είσαι πίσω από την κάμερα και τρως μόνο σουβλάκια, μόνο fit me up δεν είσαι, κουνουπίδι τρως. Και όχι, δεν τρώνε, και από πάνω δεν τρώνε. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα break, μέχρι να τα ψάλω λίγο εδώ πέρα στην παραγωγή που δεν τρώει σωστά. Και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας τον Νίκο, που είναι προπονητής και πρωταθλητής kickboxing. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και επιστρέψαμε, εδώ πέρα φτιάχνω και την αλγοουρά μου λίγο. Fit me up εδώ πέρα στο MAT-TV. Αθηνά κλείνει σήμερα μόνη, γιατί η Βιργίνια είναι ακόμα λίγο αδιάθετη και την έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί. Όμως, εγώ έχω εδώ πέρα την καλύτερη συντροφιά, δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο, γιατί είναι και προπονητής kickboxing, οπότε σωτηρία δεν έχω εγώ σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Νίκο Παπαδημητρίου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Αθηνά. Γεια σου, χάρηκα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Κάθισα αναπαυτικά εδώ. Είσαι και προπονητής και πρωταθλητής τώρα, οπότε καταλαβαίνεις. Να σου πω μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά να ευχηθώ κι εγώ σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση που, σήμερα που βρίσκομαι κι εγώ εδώ μαζί σας. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση πάνω στα αθλήματα και στα μαχητικά. Ένιωσου. Εγώ φημίζομαι για τις ωραίες συζητήσεις μου. Πού νομίζει ο άνθρωπος ότι έχει έρθει, νομίζει ότι έχει έρθει κάπου σοβαρά. Πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, θα το πάμε όμως τώρα σοβαρά. Πολύ ωραία. Γιατί θέλω να πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μου πεις σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αγωνιστικά, επαγγελματικά, να μιλήσεις και στον κόσμο για όποιον δεν ξέρει ποιος είσαι, που νομίζω λίγο δύσκολο, ειδικά να παρακολουθεί kickboxing. Οπότε πάρε το χρόνο σου. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε full ρυθμούς και προπονητικά. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετό κόσμο στο γυμναστήριό μου, το οποίο είναι στη Θεσσαλονίκη, στη συνεργασία με τους Budo και το Fight Room. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που βλέπουμε ότι πλησιάζει τα μαχητικά και μένει στα μαχητικά, αρέσει τον κόσμο να προπονείται. Οπότε είμαστε σε καθημερινούς ρυθμούς σε προπονήσεις, όσον αφορά στο προπονητής. Όσον αφορά τώρα σαν αθλητής εγώ, εφόσον είμαι ακόμα ενεργός, προπονούμε κάθε μέρα. Από τη χρονιά αυτή θα έχουμε και έναν αγώνα στα κοντά περίπου Φεβρουάριο-Μάρτιο. Οπότε προετοιμάζομαι, θα έλεγα. Είμαι σε προετοιμασία. Είμαστε γούρικη εκπομπή, να ξέρεις. Οπότε θα σου πω καλή επιτυχία. Είναι και πολύ σημαντικό αυτό που έχεις να κάνεις. Ελπίζω να μην σε αγχώνω. Όχι, εντάξει. Χαίρομαι να μου λένε καλή επιτυχία. Το χρειάζομαι, νομίζω. Καλό είναι να υπάρχει θετική ενέργεια και θετικά vibes από τον κόσμο. Λοιπόν, Νίκο, είχα σκοπό να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί μου έδωσε έτσι πάσα. Από πότε έχεις παρατηρήσει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να έρχεται πιο κοντά στα μαχητικά αθλήματα? Πιστεύω από τις χρονιές του COVID, όταν ξεκίνησε ο COVID, ήθελε να ξεκινήσει κάτι το οποίο θα τον βοηθούσε να αποβάλει το στρες, το άγχος, την καθημερινότητα που έχουν σαν ρουτίνα. Οπότε ήρθε πολύς κόσμος και πλησίασε στα μαχητικά. Πλέον πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή η προκατάληψη που είχαμε παλιά, ότι ξέρεις, πυγμαχία, kickboxing, κάτι βάρβαρο ή κάτι τέτοιο που σκεφτόταν ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος πραγματικά που το έχει αγκαλιάσει αυτό το άθλημα και το αγαπάει και όχι απλά το έχει δοκιμάσει, το έχει κάνει καθημερινότητα. Βλέπουμε ότι έρχονται κάθε μέρα, προπονούνται, περνάνε καλά, που είναι πολύ βασικό στοιχείο, εκτονώνονται. Οπότε εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Και συνεχίζουμε πραγματικά δυναμικά στο να εξελίζομαστε και εμείς μέσα από αυτούς και να συνεργαζόμαστε βασικά με τους αθλητές, παύλα, τους καθημερινούς ανθρώπους που έρχονται και προπονούνται. Mini story time να σας πω, όση ώρα μου μιλάει ο Νίκος, ότι τώρα σκεφτόμουν ότι κι εγώ στον κορονοϊό ήθελα να αγοράσω ο σάκο του kickboxing. Γιατί τα νεύρα μου ήταν κρόσια. Οπότε, εγώ το ακούω πάρα πολύ αυτό που λες. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Μας έχεις δώσει και μία απάντηση σε μία ερώτηση που θέλω να σου κάνω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες απαντήσεις και θέλω να μου τις δώσεις. Εσύ, γιατί πιστεύεις, γιατί θα προέτρεπες βασικά κάποιον, μαθητή σου, φίλο σου ή το οτιδήποτε, να ξεκινήσει kickboxing, πέρα από το ότι είναι ξεγχωλητικό ουσιαστικά, μπορούμε να πούμε. Εκτός από τα σωματικά ωφέλη που εντάξει είναι αρκετά, το άθλημα έχει να κάνει με ένα αερόβια άσκηση και πολυαρθρικές ασκήσεις, δηλαδή δουλεύει όλο το σώμα μέσα από την προπόνηση, οπότε αυτό έχει να κερδίσει απώλεια βάρους, απώλεια λίπους, μια μυϊκή τόνωση, λειτουργεί πάρα πολύ καλά το καρδιοαναπνευστικό. Ότι έχουμε πάρα πολλά ωφέλη, αλλά δεν είναι μόνο το σημαντικό το να έχουμε μια σωματική υγεία. Εγώ αυτό που λέω σε όλους ότι χρειαζόμαστε την ψυχική υγεία.
Χρειαζόμαστε να περνάμε καλά, να φεύγουμε δηλαδή γεμάτοι από μια ώρα που θα κάνουμε προπόνηση και να περνάμε καλά και χωρίς να βαριόμαστε αυτό που κάνουμε. Πολλοί άνθρωποι κάπου στην πορεία σπάνε σε διαφορετικά αθλήματα. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό που κάνουν και κάθε φορά θέλουν όλο και περισσότερο ή θέλουν να δίνουν το 100% του εαυτού τους. Οπότε μέσα από αυτό οι στόχοι επιτεύχονται και τους κερδίζει ο καθένας από αυτούς, τον κάθε αθλητή. Ας πάρουμε όμως, ρε παιδί μου, τώρα τα πράγματα από την αρχή. Εν τω μεταξύ, εγώ λέω συνέχεια, ρε παιδί μου, και από πάνω μου σίγουρα θα έχουν πάθει εγκεφαλικό. Αλλά νιώθω πολύ άνετα, γι' αυτό το είπα. Έχεις πάθει εγκεφαλικό, Έλενα. Καλά. Το είπα. Εσύ, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το kickboxing, δηλαδή πότε σου μπήκε το μικρόβιο, για να δώσουμε και λίγο ιδέες στο κοινό που μας ακούει. Ήσουν ένα παιδάκι, σου πιο μεγάλο σε ηλικία. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα με μπάλα. Είχα μια επαφή πολύ μικρό, στο δημοτικό, να το πω έτσι, με τύπου καράτε. Κουνφού σταμάτησα εκείνη την περίοδο, συνέχισα να παίζω μπάλα. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Ο πατέρας μου με παρότρινε να ξεκινήσω τα μαχητικά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ που έκανε, μου έδωσε αυτή την πάσα, να το πω και έτσι, ώστε να μάθω στην ουσία να προστατεύω τον εαυτό μου, ήθελε πιο πολύ. Να πούμε ένα μπράβο στον μπαμπά σε αυτό το σημείο. Μπράβο στον μπαμπά, ναι. Οπότε ξεκίνησα τα μαχητικά. Είδα ότι άρχισε να μου αρέσει. Οπότε είπα για να μην δοκιμάσω να το γυρίσω στο πρωταθλητισμό. Όχι κατευθείαν πρωταθλητισμό, απλά να αρχίσω να παίζω αγώνες. Ο αγώνας έφερε την πιο σημαντική φάση της ζωής μου. Δηλαδή άρχισα να προπονούμε τελείως καθαρά σαν σε ρυθμούς του πρωταθλητισμού. Από εκεί και πέρα άρχισα να έχω κάποιες διακρίσεις. Και μετέπειτα αυτό το γύρισα σε επάγγελμα. Και ως αθλητής, επαγγελματίας αθλητής. Δηλαδή, παίζω αγώνες και πληρώνομαι μέσα από αυτό, αλλά και σαν προπονητής. Πριν, ρε παιδί μου, στην απάντησή σου, είπες ότι έχεις μερικές νίκες, κάποιες νίκες. Εγώ ξέρω γενικά ότι έχεις πολλές νίκες στην κατοχή σου. Μάλλον είσαι απλά μετριόφρον. Και είσαι και παγκόσμιος πρωταθλητής. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ένα. Ποια είναι η πιο σημαντική νίκη για σένα και γιατί? Δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεχωρίσει κάποια έτσι σημαντική νίκη. Κάθε νίκη είναι διαφορετική, με διαφορετικούς αντιπάλους, έχει διάφορα συναισθήματα. Θα έλεγα σίγουρα όταν ήμουν το 2009-2010, δεν θυμάμαι καλά, που κατέκτησα τη τρίτη θέση παγκόσμια στην Ιταλία ως ερασιτέχνης. Και σίγουρα άλλη μια έτσι ωραία στιγμή στην καριέρα μου είναι όταν είχε έρθει η διοργάνωση εδώ το Showtime. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση τότε, εκείνη την περίοδο, στην οποία πρωταγωνίστησαν οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές, στο οποίο συμμετείχα κι εγώ. Οπότε θα έλεγα αυτές έτσι ξεχωρίσει εισαγωγικά. Λοιπόν, άλλο κομμάτι τώρα. Υπάρχει κάποια στιγμή που να πήγαινες, ας πούμε, σε έναν αγώνα και να ήσουν σχετικά απεσιόδοξος και τελικά να έκανες την ανατροπή, όπως λέμε στις ταινίες, ένα πράγμα. Ναι, ναι. Για πες. Λοιπόν, υπάρχει. Πάλι κάποια χρόνια πριν, παίζα εδώ στην Ελλάδα. Τότε ήταν πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά μου. Επειδή έχω σπουδάσει και παιδαγωγικό, οπότε εκείνη την περίοδο τα έκανα και τα δύο. Έπρεπε να προπονούμε καθημερινά και δύο φορές την ημέρα. Έτυχε να έχω και το πανεπιστήμιο. Οπότε μου είχε πέσει λίγο βαρύ να πάρω έναν αγώνα, τον οποίο είχα κλείσει. Και όσο έφτανα η ώρα του αγώνα, άρχισε να λέω πού πάω, τι κάνω. Και θυμάμαι καλά ότι ζυγίστηκα την ημέρα της ζύγησης και ήμουνα ψυχολογικά χάλια. Το έβλεπα αυτό ο προπονητής. Με έπιασε ο προπονητής, μου είπε 2-3 λόγια, έτσι ξέρεις, να με ξυπνήσει. Και πραγματικά γύρισα στον αυτό και λέω: τι κάνω, πρέπει να παίξω. Και πραγματικά την επόμενη μέρα ξύπνησα με άλλη ψυχολογία τελείως. Είναι σαν να μου κάνανε reset τον εαυτό μου, το μυαλό μου. Και κέρδισα και έπαιξα και πολύ καλά. Κέρδισα με νοκάουτ. Και πραγματικά ήταν τελείως. Ήμουν ένας τελείως διαφορετικός Νίκος. Διαφορετική Νίκο. Επειδή με πήγες πάλι, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο και θα ρωτήσω κάτι άλλο. Μίλησε για ψυχολογική κατάσταση που γενικά για έναν αθλητή, και εγώ το ξέρω, αν είσαι κακά ψυχολογικά, πάει. Τελείωσε η φάση. Εσύ έχεις περάσει κάποια περίοδο δύσκολη, είτε λόγω κάποιου τραυματισμού, είτε λόγω κάποιες ψυχολογικής κατάστασης που να κράτησε λίγο περισσότερο πέρα από έναν αγώνα? Και αν ναι, πώς θα αντιμετώπισες και πώς θα συμβούλευες κάποιο παιδί ή μαθητή σου που μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι ίδιο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή? Εγώ είχα μια κακιά στιγμή στην καριέρα μου. Είχα ένα πολύ σημαντικό τραυματισμό σε κακό timing. Είχα κάνει συμβόλαιο
μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις να παίξω. Και πριν ένα μήνα, πριν παίξω σε αυτή τη διοργάνωση, παίζω ένα παιχνίδι ώστε να ξαναπατήσω στην ουσία, σαν προετοιμασία να το πω έτσι για μας. Και εκείνη τη στιγμή με χτύπησε αντικανονικά ο αντίπαλος και έσπασε το σαγόνι μου. Σκέψου, δεν έχω τραυματιστεί ποτέ γιατί δεν θέλω να χωρίσω τον κόσμο. Το άθλημα είναι απόλυτα ασφαλές, είτε αυτό σε αυτά τα επίπεδα, είτε το κάνει τεχνικά. Αλλά σκέψου ότι έφαγα ένα χτύπημα αντικανονικά. Δηλαδή, σταμάτησε η ροή του αγώνα, εγώ κατέβασα τα χέρια και εκείνη τη στιγμή με χτύπησε ο αντίπαλος. Οπότε μου προκάλεσε κάταγμα στο σαγόνι μου. Δεν μπόρεσα να πάρω τον αγώνα τον οποίο είχα κλείσει και είχα κάνει συμβόλαιο με την τότε εκείνη την οργάνωση που ήταν τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Έπεσα πολύ ψυχολογικά, δεν μπορώ να πω. Ειδικά τον πρώτο καιρό δεν μιλιόμουν. Τι ζώδιο είσαι? Παρθένος. Λογικό, παρακάτω. Ναι. Είναι τελειομανής, δεν ξέρω. Κλείνεστε στον εαυτό σας, γι' αυτό ναι. Το λέω. Εντάξει, κάτι θα ξέρεις. Εσωστρεφής άνθρωπο, μου φωνάζει από πάνω. Οπότε, εντάξει, άρχισα να μιλάω στον εαυτό μου ότι και στο τέλος λέω, εντάξει, κάθε πόδιο καλό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάει. Πρέπει να συνεχίζει, πρέπει να βάζει στόχους. Και γενικά δεν υπάρχει η τέλεια ζωή. Σίγουρα θα υπάρξουν αναποδιές, αλλά πρέπει να συνεχίζουμε. Έτσι είναι. Καταλαβαίνω από αυτά που μας λες ότι είναι κάτι που σε έκανε πιο δυνατό, σωστά? Πιστεύω πως ναι. Κέρδισα, ναι, μεν έπαθα ένα μεγάλο τραυματισμό, αλλά κέρδισα πάρα πολλά από αυτό. Μου βγήκε σε καλό, εννοείται. Συνέχισα κανονικά, πήρα και άλλους αγώνες. Και φτάσαμε εδώ που είμαστε, σε αυτό το επίπεδο, να πω. Τι άλλο σου δίνει κίνητρο σε μια αγωνιστική περίοδο για να γίνεις καλύτερος? Η στόχη σου, τύπου είσαι από τους ανθρώπους που κάνουν focus και λένε θέλω να πετύχω αυτό. Είσαι στοχοπροσιλωμένος, είναι κάτι άλλο? Πώς πηγαίνεις μπροστά, ρε παιδί μου? Γενικά βάζω στόχους. Πρέπει να βάζουμε στόχους ώστε να τους προσπαθούμε να τους καταφέρουμε. Είμαι τελειομανής. Δηλαδή θα ξεκινήσω, δηλαδή θα πάρω έναν αγώνα, θα κλείσω έναν αγώνα και θα βάλω την προετοιμασία μου. Ξέρεις ότι έχω αυτό το χρόνο. Θα ξυπνήσω, θα κάνω αυτό, θα φάω αυτό, θα ξεκουραστώ, θα ξαναπροπονηθώ. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτό που είχαμε πει και πριν παίζει πολύ ρόλο η ψυχολογία. Γενικά εγώ είμαι αθλητής σε οποία η ψυχολογία τρέφεται από την προετοιμασία μου. Δηλαδή όσο καλύτερη προετοιμασία κάνω, νομίζω πιστεύω ότι πάω καλύτερα στον αγώνα και νιώθω καλύτερα με μένα. Ναι. Οπότε γενικά βάζω στόχους στη ζωή μου και αυτή τη στιγμή σκοπός μου είναι να παίξουμε λίγο ακόμα εξωτερικό. Με παίρνουν ακόμα τα χρόνια, δεν είμαι και πολύ μεγάλος. Δεν θα σε ρωτήσω, με βλέπεις, δεν ρωτάω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αφήνουμε την ηλικία στο περιθώριο. Μίλησες ενδόμηχα για θυσίες. Εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το άθλημα είναι και απαιτητικό και πολλές θυσίες πρέπει να κάνεις και διατροφικές, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνεις. Σωστό. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι που σε περιορίζει ή δεν σε ενοχλεί και it's ok, δεν θα βγω για ποτό, δεν θα βγω έξω, δεν έχω Χριστούγεννα, γιορτές κτλ. Θα πέσω να κοιμηθώ νωρίς, δεν θα φάω, δεν θα σαβουριάσω, να το πω εισαγωγικά. Έχει να κάνει με το ότι είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις καθαρά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στον πρωταθλητισμό ή στον επαγγελματισμό. Δηλαδή, π.χ., εγώ ήμουν διατεθειμένος να τα θυσιάσω αυτά, γιατί ήθελα να πετύχω κάποιους στόχους. Παράδειγμα, π.χ. είχα προετοιμασία, δεν μπορούσα να πάω διακοπές με την κοπέλα μου. Έπρεπε να μην βγαίνω. Βέβαια, δεν υπάρχει και υπερβολή. Καμιά φορά ακούμε πολύ υπερβολικά πράγματα, όλα είναι με μέτρο. Έτσι. Γιατί το χρειαζόμαστε κι εμείς αυτό, λίγο να βγούμε έξω, να ξεδώσουμε. Αλλά σίγουρα έχει πάρα πολλές θυσίες, τις οποίες ήμουν διατεθειμένος να τις κάνω. Δεν μπορώ να πω ότι με κούρασε, γιατί το ήθελα. Γενικά, ο αθλητισμός είναι απόλυτα υγιής. Ο πρωταθλητισμός, να πούμε εισαγωγικά, δεν είναι υγιής, γιατί έχει τις λεγόμενες θυσίες αυτές που λες εσύ, που δεν θα βγεις, δεν θα φας, δεν θα πιεις, πρέπει να είσαι εκείνη την ημερομηνία για προετοιμασία ή εκείνη την ημερομηνία θες να πας διακοπές με κάποιον, δεν θα μπορείς. Από αυτή την πλευρά έχει δυσκολίες και θυσίες, αλλά εγώ προσωπικά είμαι για τη θυμία ότι κάνω, γιατί ήθελα να πετύχω κάποιους στόχους. Είναι αυτό που λέει και η Βιργινία, όταν εδώ πέρα το έλεγε. Σίγουρα ότι ο πρωτοαθλητισμός είναι 100 λίπες μία χαρά. Ναι, κάπως έτσι. Υπάρχει κάποιο μότο ζωής δικό σου που προτείνεις και στους μαθητές σου, γενικότερα σε όποιον έρχεται να σε συμβουλευτεί, κάποιο μότο ζωής και να προσπαθείς να το μεταδώσεις? Λοιπόν, μότο ζωής. Αυτό που λέω σε όλους τους αθλητές μου, σε όποιον έρχεται, τους λέω ότι ποτέ μην σταματήσετε να γυμνάζεστε. Έτσι.
είτε είναι kickboxing, είτε είναι οποιοδήποτε άθλημα, είτε είναι crossfit, cross training, απλή γυμναστική, απλό γυμναστήριο, και ένα τρέξιμο. Προσπαθώ να το περάσω σαν μια καλή ρουτίνα. Δηλαδή, πώς ξυπνάμε κάθε πρωί και βουρτίζουμε τα δόντια μας, έτσι περνάμε και γυμναστική. Δηλαδή, βάζουμε ένα πρόγραμμα και ότι θα κάνω 2-3 φορές τη εβδομάδα, αλλά θα κάνω ό,τι και να γίνει αυτές τις φορές που θα πω στον εαυτό μου προπόνηση. Δεν δέχομαι να γυρίσει κάποιος και να μου πει ότι δεν προλαβαίνω, γιατί όλοι έχουμε χρόνο, πιστεύω, ότι μισή ώρα, 40 λεπτά, μία ώρα να προπονηθούμε. Μόνο κερδισμένοι θα βγούμε από αυτό. Μου το έχετε πει αυτές τις μέρες όλοι οι καλεσμένοι που έρχεστε για το χρόνο και σκέφτομαι ότι εγώ αυτές τις μέρες έχω πακετώσει 3 φορές προπόνηση. Ναι. Θα μας πεις μερικά χαρακτηριστικά που θεωρείς απαραίτητα σε κάποιον, που πρέπει να έχει κάποιος μαθητής σου όταν έρθει στην ομάδα σου για να μάθει kickboxing? Αυτό είναι και το καλό στο άθλημα. Δεν έχει απαραίτητα χαρακτηριστικά. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είναι πολύ βασικό. Ούτε σε χαρακτήρα. Σε χαρακτήρα σίγουρα θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευγενείς, έχουν ένα σωστό και σεβαστικό χαρακτήρα, γιατί και αυτό εμείς πρεσβεύουμε μέσα από αυτό. Αυτό θέλουμε να χτίσουμε. Αλλά γενικά σωματοδομικά δεν υπάρχει κάποιο όριο το οποίο να πούμε ότι πρέπει να είναι τάδε ηλικία. Μπορεί να το κάνει μόνο ο άντρας. Όχι, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Εγώ προσωπικά έχω μαθητή ο οποίος είναι 70 χρονών. Έχω μαθητή ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα. Μπορούν να το κάνουν όλο αυτό το άθλημα και πραγματικά θα ήθελα να τους παροτρύνω να το δοκιμάσουν, έστω και μια φορά, να δουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, γιατί περισσότερο τα έχουμε και λίγο σε καλούπια στο κεφάλι μας. Μπράβο. Ότι kickboxing κάνει μόνο κάποιος, ας πούμε, που είναι συσσαγωγικά φουσκωτός, ας πούμε. Μπράβο. Και αυτό που είπες, ότι έχεις και άτομα με ειδικές ανάγκες ή που έχει κινητικά προβλήματα ή κάποιος άνθρωπος που είναι μεγάλος, που έχω παρατηρήσει. Γιατί και στο βόλι συμβαίνει αυτό. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς που είμαστε ουσιαστικά πιτσιρίκες εισαγωγικά. Γιατί είναι και πιο προσιλωμένοι. Μπράβο, είναι προσιλωμένοι. Πίστεψε με, είναι πολύ πιο στρατιώτες εισαγωγικά από κάποιον ο οποίος είναι στην ηλικία των 20-25. Είναι πολύ πιο τυπικοί και πραγματικά την ώρα που έρχονται για να προπονηθούν, την ξοδεύουν μέχρι το 100% σωστά, ποιοτικά. Εγώ το ξέρω, έχω χάσει λίγο τουρνουά στο βόλι από γυναίκα που είναι παιδιά 70 χρονών και δεν το πίστευα. Ναι, που είναι πολύ κακό αυτό που λέω. Μας μίλησες κιόλας πριν για το κομμάτι το διατροφικό. Καταλάβαμε το ότι κάνεις σκληρή διατροφή, δεν θέλω να σε ρωτήσω καν, φοβάμαι. Cheat day έχεις? Έχουμε, πώς δεν έχουμε, έχουμε. Γενικά στις διατροφές, σε γενικό πλάνο, το πω και έτσι, όταν δεν έχουμε έναν αγώνα, προσπαθούμε να είμαστε σωστοί, να έχουμε μια υγιεινή διατροφή. Εγώ λειτουργώ με τη μεσογειακή διατροφή, λίγο απ' όλα. Έχουμε και το cheat day, θα φάω και αυτό που θέλω. Εμένα με γενικά μου αρέσει πολύ το γλυκό, αυτό δεν μπορώ να κόψω, δυστυχώς. Αλλά όταν έχουμε π.χ. προετοιμασία αγώνων, εντάξει, είναι πολύ αυστηρή, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζύγιση. Που σημαίνει ότι εγώ τη μέρα, μία μέρα πριν τον αγώνα, πρέπει να παραδώσω σωστά τα κιλά, αυτά που έχω κανονίσει. Αυτό είναι πιο πολύ αχωτικό. Είναι σκέψου, το θεωρούμε σαν αγώνα κι αυτό εμείς, ειδικά όταν έχουμε να χάσουμε αρκετά κιλά. Γιατί έχουμε αφυδατώσεις, έχουμε δηλαδή λίγο καταπώνηση του σώματος. Αλλά γενικά προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπημένη διατροφή και να κάνουμε και λίγο τα cheat day μέσα στα λεγόμενα, αυτό που είπες εσύ. Άκου, θα κρατήσω το cheat day που με συμφέρει. Σωστό. Γιατί ειδικά κιόλας μετά τα Χριστούγεννα έκανα cheat day ωριακά κάθε μέρα. Θα κρατήσουμε όμως και όλα αυτά που μας είπες, που ήταν πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν φεύγεις. Θα πάμε σε ένα σύντομο break και μετά ωραία. Θα μου δείξεις κινήσεις kickboxing. Οπότε σας στέλνω εδώ πέρα γιατί θα γελάσουμε. Μόνιμο. Επιστρέψαμε εδώ πέρα με τον Νίκο που θα μας δείξει ασκήσεις kickboxing. Κακομοίρη μου, φρόντισε, έχω αγώνες το Σαββατοκύριακο. Προσέχω. Τι θα μας δείξεις? Λοιπόν, θα δείξουμε το βασικό, το οποίο μαθαίνουμε συνήθως στο πρώτο μάθημα όταν έρχεται ένας αθλητής. Είναι η θέση guard, δηλαδή κλείνουμε τα πόδια. Ωραία, κλειστά, ε. Μπράβο, ανοίγουμε τα πόδια στο ύψος των ώμων. Ωραία. Έτσι, να πατάς καλά. Είσαι δεξιόχειρα, σωστά? Ναι. Ωραία, είναι μέντιμο εδώ πέρα, Νίκος, το θυμότανε. Λοιπόν, το δεξί πόδι πίσω. Μπράβο, έτσι. Και τα χέρια ψηλά. Κλειστές οι γροθιές. Ωραία, μπράβο. Πάντα δηλαδή χτυπάει το ένα χέρι και θα χτυπήσει να καλύπτει το άλλο χέρι το πρόσωπο. Οπότε, το αριστερό σου χέρι θα δώσει ευθεία γροθιά, εντάξει, που είναι ο άσος. Έτσι. Μπράβο, σωστά. Και το δύο είναι το δεξί σου. Τέλεια, στην ευθεία. Οπότε, βάζω εγώ στόχους, χτυπάς άσο, το αριστερό, εδώ. Μπράβο, χιαστή, μπράβο, έτσι. Ωραία. Να βρουν καλά τα κότσια, ξανά, ωραία. Μπράβο, και δύο.
Οπό. Έχω και δαχτυλίδι, αυτό είναι αντιαθλητικό βέβαια. Πάμε. Και κάνω και έτσι δεν κάνετε. Και ελαφρώς κίνηση. Ναι. Α, παιδιά, μπράβο, το έχουν έτοιμος. Πάρα πολύ καλή. Οπότε παίρνει την κάρτσου. Πες μου τώρα. Μπράβο, πατάς καλά, το θα χτυπήσει. Ένα. Μη γελάς, Μαλβή, να σ' ακούω. Δύο. Ένα. Ένα και χοροπηδά ταυτόχρονα. Όχι, γιατί πρέπει να χτυπήσει δυνατά. Η δύναμη είναι από το έδαφος. Οπότε πρέπει να πατάω καλά. Ένα, δύο. Αριστερό, δεξί. Τέλεια. Ξανά. Τέλεια. Πιο εύκολη αθλήτρια δεν είχα. Τέλεια. Παιδιά, είδατε είμαι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη, μάλλον εκεί δεν έχει έδρα. Σωστά, εκεί πολύ καλά το τα λέω. Γυμναστήριο. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα να πούμε πολύ. Το γυμναστήριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Ανατολική, έτσι, το Fight Room, στη συνεργασία με του Bundo Fighters. Τέλεια. Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα ακούτε, πρέπει να τρέξετε νομίζω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που ήσουν εδώ πέρα μαζί μου. Λοιπόν, έλα και εδώ πέρα δίπλα να χαιρετήσουμε το κοινό μας. Παιδιά, αυτό ήταν το Fit Me Up και για σήμερα. Μάθαμε για το kickboxing. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, εννοείται. Νίκος Παπαδημητρίου μαζί μας. Η Βιργινία μας εδώ κάπου, που θα έρθει πάρα πολύ σύντομα, ελπίζουμε. Θα κάτσω και με τη Βιργινία εδώ. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.